μπόξω τους πυροβολισμούς και μετά τις φωνές και υποψιάστηκα ότι κάτι έγινε και βγήκα και τα είδα όλα αυτά. Τρόμος μέρα μεσημέρι στην καρδιά του Γαζίου. Βροχή πυροβολισμών σήκωσε στο πόδι ολόκληρη την περιοχή. Η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή πυρών και τρεις τραυματίες. Εγώ μένω από πάνω και μαγείρευα εκείνη την ώρα, άκουσα πυροβολισμούς και μετά πολύ δυνατές φωνές. Και λέω κάτι έγινε. Βγήκα έξω στο μπαλκόνι και είδα τρεις ανθρώπους κάτω πεσμένους. Με αίματα και ήρθε αστυνομία, φωνές. Αστυνομικοί της ασφάλειας με πολιτικά και όχημα με συμβατικές πινακίδες ακολουθούσαν κατά πόδας έναν 35χρονο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών. Όταν ο φυγόδικος, που σύμφωνα με πληροφορίες έχει πολλές φορές απασχολήσει την ελληνική αστυνομία, κινητοποίησε το τζιπ του έξω από καφέ στον κεντρικό δρόμο του Γαζίου, οι αστυνομικοί τον πλησίασαν. Στη θέα του και μόνο, δίχως δεύτερη σκέψη, τράβηξε το όπλο και άνοιξε πυρ. Δεν ήμουν εδώ. Δεν ξέρετε τι δεν έγινε. Ξέρω. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Εσείς ήσασταν εδώ? Όχι, κυρία μου, δεν ξέρω. Εσείς είδατε τι έγινε? Όχι, δεν είδα. Ήσασταν από εδώ στην περιοχή, είστε? Ναι, αλλά δεν είδα τι έγινε. Περιμένουμε να ανοίξει το μαγαζί, αλλά δεν θα ανοίξουμε μάλλον. Όχι, όχι. Αστυνομικοί κύκλοι υποστηρίζουν πως ο 35χρονος κακοποιός πυροβολούσε κατά ρηπάς χωρίς να υπολογίζει σπίτια, καταστήματα και περαστικούς που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Πόσους πυροβολισμούς ακούσατε? Σίγουρα ήταν πάνω από 6. Σίγουρα, σίγουρα. Ένας αστυνομικός της ασφάλειας πέφτει τραυματισμένος. Οι αστυνομικοί ανταποδίδουν τα πυρά και λίγο μετά στο οδόστρωμα τραυματισμένος βρίσκεται ο δράστης, αλλά και ένας 22χρονος θαμώνας της καφετέριας. Και όταν βγήκατε, πού, σε ποιο χώρο ήταν οι άνθρωποι? Στο πεζοδρόμιο, ο άλλος εκεί και λίγο πιο μέσα στη καφετέρια το παιδί. Χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή τους, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έζωσαν την επίμαχη περιοχή και ξεκίνησε άμεσα η αυτοψία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περισσότεροι από 20 ήταν οι πυροβολισμοί, με κάποιες από τις σφαίρες να καταλήγουν σε βιτρίνες και τείχους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο σεσημασμένος που έχει ήδη συλληφθεί φέρεται να είχε μαζί του στο αυτοκίνητο περισσότερες από 100 σφαίρες, 2 όπλα, αλλά και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.